κεφάλια, την καρδιά του φτιάξω.gr, για να διδάξω τη μακροθαντική και μετέπειτα από την χειροτέχνικα για να κάνω την παρουσίαση. Αρχικά ένιωσα πολύ μεγάλη τιμή και για αρχή τους ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ και θα μιλήσω για κάτι καινούριο και διαφορετικό. Τώρα δεν ξέρω πόσες ξέρετε ή έχετε ξανακούσει τη μικροϊφαντική ή αν θέσετε και μαθητριάζει μου στο απογευματινό, δεν ξέρω. Θα είστε όλες και οι τέσσερις? Όχι, εντάξει. Και στη συνέχεια ένιωσα πάρα πολύ μεγάλο άγχος για να καταφέρω, συγγνώμη για το άγχος μου που έχω και τώρα, να αποτυπώσω μέσα σε λίγα λεπτά τι είναι η μικροϊφαντική και ποια είναι η πορεία της στα χρόνια και τι γίνεται στην Ελλάδα με τη μικροϊφαντική. Θα σας πω πολύ λίγα πράγματα για μένα, για να έχετε ιδέα τι είμαι εγώ και από πού ήρθα. Έχω ασχοληθεί μέχρι τώρα με πάρα πολλά πράγματα, με αφετηρία, τη χειροτεχνία και την έκφραση μέσα από αυτή. Ξεκίνησα να ζωγραφίζω από πάρα πολύ μικρή, όπως ξεκινήσαμε όλοι βέβαια, στα τρία μου, κάπου εκεί. Μετά σπούδασα συντήρηση έργων τέχνης, ζωγραφική, αγιογραφία. Παρακολούθησα ένα ταχύρυθμο σεμινάριο, γεια σας, Άργυρο Χρυσοχοΐας. Και μετά, στο φινάλε, παρακολούθησα ιδιαίτερα μαθήματα μικροϊφαντικής, που είναι και το λιμάνι μου, θα έλεγα. Είπα να κάτσω κάπου και να μην απλώνομαι σε πολλά πράγματα. Το 2016, λοιπόν, γνωρίστηκα με τη μικροϊφαντική και τη δασκάλα μου, την Νατάσα Φωκιανίδου. Όσες έχετε ασχοληθεί λίγο, ίσως έχετε ακούσει το όνομα. Για μένα είναι η μέτρη της μικροϊφαντικής. Το άτομο που πρωτοέφερε στην Ελλάδα στις αρχές του 2000 τη μικροϊφαντική, μέχρι τότε δεν υπήρχε κάτι. Και της χωριστώ πάρα πολλά και τέλος πάντων η γνωριμία μου αυτή συνέβη σε την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου μέχρι τώρα. Ήρθα αντιμέτωπη με μια πάρα πολύ σοβαρή ασθένεια, τα κατάφερα, είμαι εδώ, σας μιλώ, αλλά μέσα από αυτό η μικροϊφαντική για μένα δεν είναι απλά ένα χόμπι ή το είχα βάλει στόχο να το κάνω επάγγελμα. Με βοήθησε να βγω από όλα αυτά που αντιμετώπισα, να βρω ένα καινούργιο κίνητρο να προχωρήσω και είναι συνυφασμένη με την εξέλιξή μου, ανοίγοντάς μου νέους δρόμους καλλιτεχνικούς και εσωτερικούς. Αυτά είναι δικά μου όμως τα θέματα. Αγαπώ πάρα πολύ το χρώμα, αγαπώ πάρα πολύ το νήμα, τη χειροτεχνία, γι' αυτό και είμαι και εδώ. Και αυτό η μικροϊφαντική μου έδωσε τη δυνατότητα να τα ενώσω, δηλαδή την αγάπη μου για τη χειροτεχνία, για το χρώμα, τη ζωγραφική, όπως σας είπα πριν, για το νήμα. Όλα αυτά μαζί με βοήθησαν να απελευθερωθώ. Και θα σας πω ουσιαστικά για το παρελθόν της μικροϊφαντικής, θα πούμε για το σήμερα. Τώρα το μέλλον δεν μπορώ να το διαβλέψω εγώ, μετά είναι και στο χέρι σας. Το βρήκες? Όχι, έχω κανονικά περασμένο. Στα έγγραφα. Πού μπήκες, μη μένεις στο Word, αγάπη μου. Στα έγγραφα. Όχι, 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 μπες στα έγγραφα εδώ. Ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, το βρήκες? Μικροϊφαντική. Ελληνικά. Βάλ' το αν θέλεις στις πρόσθετες λήψεις που δεν βρεις όλα εκεί. Πρόσθετες λήψεις. Πρόσθετες θέσεις και λέω. Εντάξει, βάλ' το εκεί. Εδώ θα το βρεις. Κατέβα. Ωραία. Συγγνώμη. Θα ξεκινήσω από το τι είναι η υφαντική. Δεν ξέρω πώς ξέρετε τι είναι η υφαντική. Περίπου. Ωραία. Θα σας πω. Περιμένω και να σας δείξω βέβαια. Λοιπόν, τι είναι η υφαντική? Είναι μια τέχνη λοιπόν, αρχαία θα πούμε, που διαπλέκονται τα νήματα, το στιμόνι και το υφάδι. Το βρήκαμε. Γιατί δεν ασχοληθώ εγώ. Λοιπόν, οι κάθετες κλωστές ένα υφαντό ονομάζονται στιμόνι και οι οριζόντιες υφάδι. Αυτό το απλό πραγματάκι είναι γύρω μας παντού. Δηλαδή, ό,τι φοράμε τώρα έχει περάσει από εργαλείο. Θα μου πεις βιομηχανοποιημένο. Ναι, αλλά έχει περάσει από εργαλείο. Δηλαδή, ουσιαστικά, η μεγάλη ανακάλυψη από την αρχαιότητα και πολύ πιο πριν είναι αυτό. Αρχίσαμε να σκεπαζόμαστε, να ντυνόμαστε, να προστατευόμαστε, να φτιάχνουμε θήκες, να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Κάνουμε δίχτυα, να ψαρεύουμε.
Δηλαδή για μένα από τα πρώτα υφαντά είναι τα δίχτυα. Πείτε μου, σας βλέπω μία αγωνία. Όχι. Τα δίχτυα για μένα είναι τα πρώτα και τα καλάθια, αν έχετε υπόψη σας λοιπόν. Αυτά είναι η αρχή. Γιατί κάποιοι κάζουν ότι οι φωλιές των πουλιών, ας πούμε, που έβλεπαν οι άνθρωποι, ήταν σαν να ήταν το έναυσμα και ξεκίνησαν εκεί να ψαρεύουν τα δίχτυα και αυτά. Κάπως ξεκίνησε εκεί να κουβαλάνε και αυτά. Το βρήκες. Όχι, παιδί μου. Μπορείς να μπεις λίγο στο Viber μου. Από μένα, παιδί μου. Ένα δευτερόλεπτο. Έχω κάνει τέτοιο. Ότο. Λοιπόν, συνεχίζω και θα σας δείξω και τις εικόνες. Τι είναι λοιπόν η φαντό? Είναι το ύφασμα που προκύπτει. Αυτό. Τι γίνεται, διαπλοκή στη μόνη φάδη, τελείωσε. Είχα τη φωτογραφία, δεν ξέρω πώς θα ανοίξει. Ίσως ξέρετε κάποιοι από τις παλιότερες αυτές τις κουβερτούλες που λέγαμε. Έχετε κιόλας. Αυτό τώρα είναι κάτι πολύ απλό. Θα μου πεις και το έχουμε στο σπίτι μας. Θυμάστε πώς τις λένε? Καραμελωτές. Καραμελωτές. Στον αργαλιό. Αυτές είναι χειροποίητες και μετά έγιναν και... Και τώρα ξέρετε κάτι, ένα έμπειρο μάτι μπορεί να τις ξεχωρίσει. Αν είναι σε υφαντό, πώς λέτε, στο εργοστάσιο ή αν είναι στο τέτοιο. Και να ξέρετε, υπήρχαν οικοτεχνίες κυρίως από ένα σημείο και μετά. Όσο να φτάσουμε στο εργοστάσιο, αργήσαμε. Δηλαδή ήταν 10 γυναίκες υφάντρες που φτιάχνανε πώς πήγαιναμε και τα χαλιά, τα... Ναι, καταλάβατε. Αυτό. Λοιπόν, τι είναι μικροϊφαντική? Έχετε δει καθόλου, έχετε καμία επαφή με τη μικροϊφαντική? Έχετε δει φωτογραφίες, κάτι? Όλοι. Ωραία. Λοιπόν, η μικροϊφαντική είναι το υφαντό κόσμο που γίνεται σε μικρό αυτοσχέδιο όμως αργαλιό. Δεν υπάρχει στο εμπόριο. Δηλαδή, εγώ και στο μάθημα που θα κάνω το μεσημεράκι απόγευμα, θα κάνουμε δικό μας αργαλιό. Δηλαδή, δεν μπορείτε να φύγετε από εδώ και να αγοράσετε ένα αργαλιό και να το φτιάξετε. Αυτό είναι το θετικό της ιστορίας. Δηλαδή, προσαρμόζουμε το σχέδιό μας όπως εμείς θέλουμε. Και μπορούμε να φτιάξουμε διαφορετικά πράγματα. Δεν είμαστε δηλαδή όπως το τελεράκι, σκεφτείτε, που το στείνεις και το όριό του είναι ορθογώνιο, στενό και τελείωσε αυτό. Δηλαδή μας περιορίζει και λίγο. Τέλος πάντων, εκεί για μας η βελονίτσα που έχουμε είναι η σαΐτα όπως είναι στον αργαλιό. Και το χεράκι μας, αν ξέρετε λοιπόν λίγο από αργαλιό, βλέπετε αυτό που κάνει χρουπ και μαζεύει τα. Ναι, πολύ ωραία. Αυτό είναι το χεράκι μας, τα δαχτυλάκια μας χρησιμοποιούν. Όπως βλέπετε, είναι πολύ κοντά. Δηλαδή. Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά. Απλά είναι σε μικρή μικρογραφία, να σας το πω, σε μικρή κλίμακα. Ναι, απλά δεν, και δεν είναι ίσιο υποχρεωτικά. Μπορεί να γίνουν και ίσια κομμάτια, αλλά δεν σας δεσμεύει κανείς. Εντάξει, έχουμε πιο λεπτές κλωστές, εννοείται, βαμβάκι, λινό. Δεν είμαστε πολύ δηλαδή στο μετάξι. Δεν είμαστε δηλαδή στα τόσο, πώς κάνει τις κουρελούδες. Δεν μπορούμε να βάλουμε τέτοια πάχη μέσα και υφές. Δηλαδή είμαστε πιο λεπτά πράγματα, πιο περίτεχνα θα πω. Όχι ότι δεν έχουν κάνει, αν δείτε και παλιά κάνανε, θυμάμαι, και έχω δει κιόλας, κουρτίνες ας πούμε, που είναι πάρα πολύ λεπτές που κάνανε στον αργαλιό. Εμείς είμαστε εκεί κοντά, σε αυτή την ποιότητα και λίγο και πιο χοντρά κάτι φορές. Λοιπόν, υφαίνουμε, χρησιμοποιούμε και τα δύο χεράκια μας, δηλαδή και αριστερό και δεξί ημισφαίριο. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό πράγμα. Μας βοηθάει δηλαδή και στη μνήμη, εκτός από ότι έχουμε, χρησιμοποιούμε και το μυαλό μας και την ψυχή μας και τα χέρια μας. Λοιπόν, έχουμε, να σας πω τα εργαλεία σας. Έχουμε ένα μακετόχαρτο, μία επιφάνεια ενός εκατοστού, τέλος πάντων α4 όπως είναι αυτό, εδώ, λοιπόν. Και πάνω εκεί βάζουμε το σχέδιό μας, το στείλουμε με τις καρφιτσούλες μας, περνάμε το στιμόνι μας, δηλαδή μία κλωστή, που είναι απαραίτητη για να σταθεί το υφαντό μας, χάντρες που βάζουμε μέσα, αυτή είναι η διαφορά, δεν βάζουμε μετά, το κάνουμε κατά τη διάρκεια. Τις βελονίτες μας που θέλουμε, μία ταπισερή για να κάνουμε το υφαντό και μία ραψίματος για να ξεκινήσουμε να κάνουμε το στιμόνιασμα και να περάσουμε μέσα τις χαντρούλες. Το σχέδιό μας όπως σας είπα και ξεκινάμε, υφαίνουμε, τα υλικά μας είναι απλά, δηλαδή κλωστές βαμβακερές για αρχή, πεντάρι, οχτάρι αν ξέρετε, διαλέγουμε τα χρώματά μας. Και είμαστε έτοιμοι. Όταν τελειώσει, απλά τραβάμε τις καρφίτσες και είναι έτοιμο.
Και είναι έτοιμο το υφαντό μας. Αυτό ήταν. Βάζουμε λοιπόν και ένα περιλέμιο και το φοράμε, το κάνουμε καρφίτσα, το κάνουμε σκουλαρίκια. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, αυτό είναι μικροϊφαντική. Ναι, αυτά τώρα θα σας πω και ποιες είναι οι τεχνικές. Έχουμε δύο μεγάλες. Έχουμε δύο μεγάλες λοιπόν. Είναι η κάθε και η οριζόντια. Αυτή είναι η οριζόντια ή πλάγια, η δεύτερη, και η πρώτη είναι η κάθετη λοιπόν. Η κάθετη είναι αυτό που έχουμε συναντήσει όλοι μας. Εδώ να σας δείξω. Λοιπόν, πώς είναι τα χαλιά που βλέπουμε αυτά. Αυτό που το γεωμετρικό σχέδιο που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, σε ό,τι αργαλείο φανταστείτε, όρθιο, καθιστό, έχει, πάμε με τα σχεδιάκια μας. Λοιπόν, δηλαδή, για να ξέρετε, όταν θέλουμε να ξεκινήσουμε μικροϊφαντική, ξεκινάμε με αυτό, με το γεωμετρικό κομμάτι, που είναι πολύ συντονισμένο, ακόμα και ένας πολύ αβαής μπορεί να το ξεκινήσει και να το κάνει και να το τελειοποιήσει. Ενώ εδώ που μου είπατε για τα σκουλαρίκια μου, που είναι η πλάγια που έχω και εδώ, είναι λίγο για το επόμενο στάδιο. Θέλει πάρα πολλά πράγματα, θέλει γνώση σχεδίου, θέλει χρωματολογία, θέλει τέλος πάντων λίγο πιο, πώς να πω τώρα, ποια είναι η σωστή λέξη. Θέλει να είσαι πιο έτεχνος, τέλος πάντων θέλει παραπάνω πραγματάκια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το κάνετε βέβαια, θέλει τριβή αρκετή ρε παιδί μου με το... Και είσαι πιο ελεύθερος, να κάνεις ό,τι σχέδιο θέλεις στην πλάγια. Δηλαδή, όπως βλέπετε τώρα εδώ, εγώ έχω κάνει πεταλούδα. Στο γεωμετρικό κομμάτι πρέπει να ακολουθήσεις κάποια σειρά, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Ενώ εδώ κάνεις στρογγυλάδες, κάνεις... Α, και να σας δείξω και το στρογγυλό που υπάρχει. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε και στρογγυλά κομμάτια. Δεν είναι και καλά που θα κάνουμε όλα στο γεωμετρικό ισιά. Έχουμε και τις στρογγυλάδες, δηλαδή. Έχουμε και το πλάγιο εδώ που πάμε λοξά. Δεν πάμε απαραίτητα οριζόντιες γραμμές. Πού είσαι? Εντάξει. Εντάξει, το κοιτώ μου, θέλω να προχωρήσω. Περιμένω για να σας δείξω τις φωτογραφίες. Για να σας δείξω και πώς στείνουμε τον αργαλιό στην κάθετη, πώς τη στείνουμε στην οριζόντια, ποια η διαφορά. Όταν είχα κάνει ένα μάθημα πριν καιρό, μου λέει δεν είναι το ίδιο, είναι απλά το γυρίζουμε ανάποδα. Και εξήγησα λοιπόν στα μαθητριά μου, δεν έχει σχέση με το να γυρίσουμε ανάποδα τα στιμόνια. Έχει σχέση με το πώς υφαίνουμε. Εφόσον ερχόμαστε και υφαίνουμε πάνω κάτω, ενώ στα υπόλοιπα υφαίνουμε οριζόντια, δηλαδή αριστερά-δεξιά πάμε, όλα τα υφαντά μέχρι τώρα είναι οριζόντια όπως έχετε δει. Πάμε, ερχόμαστε. Τα χαλάκια μας πώς είναι, οι κουρελούδες, όλα αυτά, ό,τι έχετε δει, δεν είναι οριζόντια. Πάμε, ερχόμαστε. Αυτό είναι. Άντε μας, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ βλέπετε το στιμόνι και το υφάδι. Βλέπετε το στιμόνι που είναι το οριζόντιο, το κάθετο, και το υφάδι είναι το οριζόντιο. Για προχώρησέ το, σας παρακαλώ. Εδώ είναι που σας έδειξα στη φωτογραφία η καραμελωτή. Βλέπετε, ήτανε, περίμενε, άφησε το λίγο, ήτανε μεταξύ δύο χρωμάτων, βλέπετε. Δεν παίζαμε παραπάνω. Δηλαδή, τώρα αυτό να ξέρετε, όσο λιγότερο είχε ασχοληθεί κάποιος, τόσο πιο οικονομικό ήταν. Δηλαδή, τα δύο χρώματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν απαιτούσαν τόσες πολλές εργατοώρες, ώστε να... Γι' αυτό ήταν και πιο φτηνά. Δηλαδή, και ο κόσμος έπρεπε να ντυθεί, να σκεπαστεί. Κάπως έπρεπε να είναι πιο προσβάσιμο αυτό. Για πάμε και στο επόμενο. Εδώ είναι το στήσιμο που το βλέπετε, που έχει τις χάντρες, το μακετόχαρτο, το σχέδιο. Το βλέπετε όλο εδώ, που σας είπα και για τα υλικά. Προχωράμε. Εδώ είναι η κάθετη τεχνική. Βλέπετε το στήσιμο. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό κοσμηματάκι. Δηλαδή, stop εδώ. Εδώ είναι το στήσιμο της κάθετης. Δεν ξέρω αν το βλέπετε καθαρά. Σας δείχνω μόνο τα στιμόνια, που είναι κάθετα. Και εμείς το... Άφησέ το. Και εμείς το υφάδι το περνάμε... Και εμείς το υφάδι το περνάμε οριζόντια. Αυτό το ξέρετε, το έχετε δει πάρα πολλές φορές. Προχωράμε. Λοιπόν, εδώ είναι η οριζόντια, η πλάγια. Βλέπετε το αποτέλεσμα πώς είναι. Δεν θυμίζει καθόλου αυτό που έχετε συνηθίσει. Είναι κάτι διαφορετικό. Για πάμε να δείξουμε την εικόνα. Εδώ, βλέπετε πώς είναι το στήσιμο, λοιπόν, εδώ. Οριζόντιο το στήσιμο. Δεν άκουσα.
Ξέρετε κάτι, η δασκάλα μου το έλεγε και λοξί, γιατί κάποιες φορές κάνουμε και κάποια... Ναι, δηλαδή, γι' αυτό έβαλα και τα δύο ονόματα εγώ. Είναι και λοξί. Γιατί μας παίρνει να κάνουμε, να παίξουμε λίγο, να κάνουμε κυματάκια μέσα, να κάνουμε στρογγυλά. Ουσιαστικά ζωγραφίζουμε, να ξέρετε, με το δεύτερο, με τη δεύτερη τεχνική. Την είδατε όλοι, την είδατε, έτσι. Πάμε. Λοιπόν, πάμε στο παρελθόν. Θα σας δείξουμε τώρα τις επιρροές ουσιαστικά. Βλέπετε σε Αφρική, Τανζανία, Κένια, βλέπετε τα χρώματα. Βλέπετε εδώ, αυτό θα σας θυμίζει λίγο τις χαντρούλες που έχετε δει τώρα που είναι πολύ... δίπλα έβαλα και το Μαρόκο, το Μπερμπερ, που είναι πολύ... μπορεί να μην είναι υφαντό, αλλά να ξέρετε τα σχέδια και τα μοτίβα. Όλοι μας το απορροφώμε με έναν τρόπο. Λοιπόν, εδώ είναι... να σας πω και αυτό. Η Χέλεν Μπέινς, λοιπόν, γύρω στη δεκαετία του 80, νομίζω κάπου εκεί, ήταν από τα πρώτα άτομα που έφερε στην Αμερική, από τους ηθαγενείς ουσιαστικά, μετέφερε στην Αμερική αυτή τη τεχνική, τη μικροϋφαντική, και τη μετέτρεψε και λίγο, γιατί ξέρουμε όλοι τις ζώνες, ας πούμε, που φτιάχνουν πολύ, ξέρουμε που φτιάχνανε τα γαράκια και καλά, θα σας πω, σαν τα γάρια λέγονταν. Από εκεί κυρίως εμπνευσμένη, τέλος πάντων, είπε θα το βάλω και χάντρες. Ενώ γενικά η μικροϋφαντική δεν είχε χάντρες πριν. Δηλαδή έκανε κάτι πολύ πρωτοπριακό. Ήτανε μόνο, στη μόνη υφάδη δηλαδή, νήμα. Δεν είχε μέσα τις χάντρες, τις βάζανε μετά προσθήκη. Αυτή τις έβαλε από την αρχή. Γι' αυτό τη θεωρώ εγώ πρόγονο της μικροϋφαντικής, τέλος πάντων, και που το ξεκίνησε όλο. Και φυσικά ήρθε και στην Ευρώπη μετέπειτα. Απλά είχε αργή να έρθει στην Ευρώπη. Στην Αμερική, ας συνεχίσουμε λίγο. Λοιπόν, έχουμε από την αρχαία Αίγυπτο, εδώ είναι η Σουμέρη, βλέπετε τι κοσμήματα είχαν. Χωράμε. Εδώ είναι τον τάφο των Χαμών, στην Αίγυπτο. Βλέπετε τα σχέδια. Εδώ είναι η έμπνευση, λοιπόν. Είδε κάποια πράγματα, ταξίδεψε πάρα πολύ με τον σύζυγό της. Χέλεν Μπέινς. Είναι πάρα πολύ γνωστή και στο διαδίκτυο. Και να σας πω και τα σχέδια που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στη μικροϋφαντική είναι όλα δικά της. Έβγαλε δύο βιβλία και έτσι απλώθηκε σε όλο τον κόσμο αυτό. Προχωράμε. Τι. Προχώρα. Λοιπόν, από την Ινδία βλέπετε... Ήθελα να σας δείξω λίγο τους πολιτισμούς, γιατί όταν βλέπετε ένα κόσμο, δεν είναι μόνο απλά φτιάχνω ένα κόσμο. Έχω κάποιες επιρροές από κάπου και το κάνω. Για να προχωρήσουμε. Από την Κίνα και το Νεπάλ. Προχωράμε. Βλέπετε στο προηγούμενο, εδώ το τέρμα δεξιά είναι... Τι πιστεύετε το δεξί? Τι ρούχο είναι? Τι είναι? Όχι, 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 όχι. Τι φοράμε στο σπίτι? Δεν είναι φοβερό? Αυτό είναι ένα ηθικό. Είναι ρόμπα. Αυτό, όπως βλέπετε, είναι περασμένο από τους κόμπους και το Νεπάλ. Προχώρησε, αγάπη μου. Λοιπόν, Βολιβία, Περού, το Τσίμου είναι μία που δεν υπάρχει τώρα, μία δυναστεία, θα πούμε. Αυτό το δεξί, αν το κοιτάξετε, μοιάζει λίγο με τα σημερινά υφαντά. Έχουμε πολλές επιρροές τώρα από εκεί. Όπως βλέπετε, είναι μέσα νήμα, χάντρα, πούπουλο, δέρμα, είναι... Ας προχωρήσουμε. Εδώ είναι η Χέλεν Μπέινς, το τι έκανε από τις επιρροές της. Προχωράμε. Από τους ηθαγενείς της Αμερικής. Εδώ η Χοχόκαμ πάλι είναι μία δυναστεία που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι Αβάχο. Αυτά τα γεωμετρικά που είδατε είναι πάρα πολύ στη μικροϋφαντική. Και οι χρωματισμοί. Art Deco. Συνεχίζουμε. Προχωράμε. Και πάμε στις Ελληνίδες. Περίμενε λίγο πίσω ξανά. Λοιπόν, η Χέλεν Μπέινς, λοιπόν, τελείωσε όλο αυτό. Κάποια στιγμή μεγάλωσε, έβγαλε τα βιβλιαράκια της. Εγώ σας το λέω. Κοίταξτε, είπατε κάποιοι. Δεν... Κάποιοι... Κάποιοι...
Λοιπόν, όχι, παραλαμβάνω. Λοιπόν, πολλοί δεν λένε τι και πώς, απλά δεν είναι όλα τα πράγματα, το γνώρισα εγώ και εγώ το ανακάλυψα. Υπάρχει πριν μια ιστορία, γι' αυτό ήθελα να σας πω λίγο, και δεν είναι κακό να βλέμε ότι είναι η Helen Baines που έκανε αυτό, και ναι, μπορείτε να πάρετε βιβλία και μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, εννοείται. Και να δοκιμάσετε και να πειραματιστείτε και στο YouTube και που θέλετε. Το θέμα είναι για μένα, όχι ότι θα πάρεις το βιβλίο και θα κάτσεις να κάνεις το σχέδιο. Υπάρχουν κάποια πράγματα που κι εγώ έτσι πίστευα. Όταν μπήκα όμως μέσα σε όλο αυτό, κατάλαβα ότι υπάρχουν κάποια μυστικά σε εισαγωγικά που νομίζεις ότι είναι σωστό και είναι όλο λάθος η τεχνική που αυτό που κάνεις. Τέλος πάντων, και το βλέπεις το αποτέλεσμα μετά αυτό. Δεν είναι ότι έκανες λάθος ένα κόμπο, ας πούμε, και δεν έγινε κάτι. Πώς να σας το πω. Εντάξει, και τα πούμε μικρό λαθάκια είναι θεμητά για μένα. Απλά. Πιστεύω πάρα πολύ στην επαφή, δηλαδή στο ότι εγώ θα σου πω και πράγματα και θα σε βγάλω από έναν τροπό που κανονικά δεν θα έμπαινες και θα σου έπαιρνε περισσότερο χρόνο. Εγώ αυτό κατάλαβα σε ό,τι μαθαίνω. Καλύτερα να το μάθω από κάποιον που το ξέρει καλά ή τέλος πάντων όσο καλύτερα το ξέρει και να μου πει κάποια πράγματα και να με βοηθήσει ώστε να μην χαθώ εγώ μέσα σε όλο αυτό και τέλος πάντων μέχρι όπου θέλω να το φτάσω. Για μένα λοιπόν τώρα, αφού τελείωσε όλο αυτό, το 2000 λοιπόν σας είπα ότι ήρθε η βιβλιοθετική στην Ελλάδα. Περίπου. Η δασκάλα μου είναι Τάσα Φωκιανίδου. Ξεκίνησε τα μαθήματα και έδινε σε μουσεία, έκανε εκθέσεις τέλος πάντων και κάπως έτσι και εγώ το γνώρισα, όπως σας είπα πριν. Θα σας δείξω για μένα αυτή τη στιγμή τις μικροϊφάντρες που έχουν προχωρήσει τη μικροϊφαντική ένα βήμα. Υπάρχουν πολλές. Θα σας δείξω για μένα, ξαναλέω. Είναι η προσωπική μου επιλογή τώρα αυτό. Λοιπόν, η Αλέκα. Ναι, η Μυρίλα, λοιπόν, αριστερά βλέπετε ότι έχει ενώσει τη μικροϊφαντική με το μέταλλο. Ίσως και όλοι το έχουν σκεφτεί, είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά, η Μύριλα. Λοιπόν, δίπλα είναι η Αθηνά η Μπάρδα, που έχει ενώσει τη μικροϊφαντική με τον πολυμερικό πυλό. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Σηκωθείτε, άμα δεν το βλέπετε και καλά, το δείτε και από κοντά. Ναι, προχωράμε. Ωραία. Η Σοφία Πάσχου, που ήταν από τις πρώτες που είδα που ξεκίνησαν τη μικροϊφαντική, που άρχισαν να δίνει υπόσταση για μένα. Δίπλα είναι η Φάνδρα γράφει, είναι η Μαρία Σπατιδάκη από το Βόλο, που έβαλε μέσα ένα προσωπικό στοιχείο. Δηλαδή, αν δείτε, μέσα στο υφαντό, επειδή είναι και η Φάνδρα μεγάλη, δηλαδή, όχι σε ηλικία, στα μεγάλα υφαντά. Στα μικρά υφαντά, λοιπόν, που έφτιαχνε τώρα, έβαλε και κομμάτια δικά της, των χαλιών εμάς, τέλος πάντων, της παράδοσής μας. Συνεχίζουμε. Εδώ είναι η Ιωάννα Καρακώστα, η οποία, όπως βλέπετε, έχει κάνει κάτι διαφορετικό και αυτή είχε, έκανε σχέδια, πολύ επιτυχημένη για μένα, μικροϊφάνδρα. Έβαλε σχέδια. Να, εδώ είναι η Μέδουσα, ας πούμε. Φοβερή δουλειά για μένα. Αχ, ναι, έχω και την Νατάσα Φωκιανίδου που εδώ δεν την έχει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν την έχω προσθέσει. Που είναι. Δεν πειράζει. Θα σας τη δείξω. Στο τέλος, θα περάσω να σας το δείξω. Που ήθελα να βάλω και δουλειά της. Λοιπόν, αυτές για μένα τώρα είναι οι σημαντικότερες μέχρι τώρα. Που έχουν προχωρήσει τη μικροϊφαντική, δηλαδή έχουν κάνει ταιριάσματα με άλλες τεχνικές. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω δικά μου. Έχω βάλει κέντημα με μικροϊφαντική αριστερά. Στο δίπλα ζωγραφική με μικροϊφαντική που έχω και εδώ και θα ξαναδείτε αν θέλετε. Προχωράμε. Και εδώ έχω βάλει κέντημα ζωγραφική και μικροϊφαντική. Αυτό έχω κάνει μέχρι τώρα. Το μέλλον έχει διάφορα από μένα. Σας ευχαριστώ. Το μέλλον έχει διάφορα από μένα, δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν είναι ανακοινώσιμα, αλλά έχω σκεφτεί και άλλα πράγματα να βάλω μέσα. Θέλω να σηκωθείτε, να δείτε και να μου πείτε. Α, και πριν σηκωθείτε, να μου κάνετε τι ερωτήσεις θέλετε. Μου είπατε πριν, θέλουμε να ρωτήσουμε, ό,τι θέλετε τώρα.
Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Οι αρχάριοι ξεκινούν με... Γεια σας. Οι αρχάριοι ξεκινούν με βαμβάκι από μένα. Και για μένα είναι το πιο σωστό. Θα προτιμήσετε κλωστές βαμβάκι. Μπορείτε να βάλετε και λινάρι, λινό. Μπορείτε να βάλετε και μετάξι. Μπορείτε αργότερα να βάλετε και... Αλλά ξέρετε τι θέλω να προτιμήσετε. Μπορείτε να βάλετε και χρυσό κλωστή, ας πούμε, να σας πω. Μπορείτε να βάλετε και άλλες κλωστές, αλλά θέλω να προσέξετε το εξής. Να μην είναι πάρα πολύ χοντρές και να μην έχουν ξεύτια ή μοχέρα, ας πούμε. Πώς να σας πω. Είναι λάθος. Όσο πιο στυλπνή, ωραία λέξη βρήκα, να είναι η επιφάνεια, τόσο πιο ωραίο το αποτέλεσμα. Εμείς δηλαδή δεν είμαστε τελάρο να μας αρέσει λίγο το, πώς να πω, η υφές. Είμαστε πιο πολύ στο χρώμα. Εκεί παίζουμε. Και στο εκλεπτισμένο, καταλάβατε, είναι μια άλλη ματιά αυτό. Δεν πάμε εκεί, δεν είμαστε υφαντό αργαλιού, δεν είμαστε τελάρο, είμαστε κόσμημα, πρέπει να το έχετε υπόψη σας αυτό. Βέβαια μπορείτε να παίξετε μέσα με μαργαριτάρια, με ακριλικά, με φίλντιση, με, τι άλλο να σας πω, μέταλλο, ξύλο. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε κι εσείς πίσω? Ό,τι θέλετε με ρωτάτε, μην το... Stop, 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 stop. Να σας πω κάτι. Θα πάρετε ένα κόσμο αυτή τη στιγμή που είναι, πες ένα μεγάλο οίκος την Αμερική. Τι να σας πω τώρα, δεν μου έρχεται κανένα. Τέλος πάντων, παίρνετε ένα πάρα πολύ ακριβό κόσμο. Είσαι στο Hollywood αυτή τη στιγμή και φοράς ένα φοβεράκι να αρκετά Όσκαρ τώρα. Θα το πάρει τώρα η Gwyneth Paltrow και θα μπει στη θάλασσα? Πείτε μου αλήθεια, θα μπει? Γιατί? Γιατί δεν πάει, δηλαδή. Γιατί? Μόνο γι' αυτό? Ή γιατί θα το χαλάσει? Γιατί δεν θα το χαλάσει? Αυτό είναι το κόσμο. Το κόσμο αυτό δεν είναι για να μπει στη θάλασσα. Όπως και τα φω που τα φοράμε όλοι. Μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα γίνονται μαύρα? Πείτε μου, σε πόσο χρονικό διάστημα σας γίνονται αυτό? Και λέτε, μα μου χάλασε, μα μου κόπηκε, μα μου φθά. Όχι. Είναι από τα βασικά. Δεν είναι μόνο ότι δεν στρώνει. Θα δείτε πως θα κουραστείτε με το μετάξι. Δεν είναι κόμπος. Θα αρχίσει να γλιστράει. Ενώ εμείς θέλουμε κάτι σταθερό. Δεν είναι ο κόμπος που το δένει και το κρατάει σταθερό. Είναι υφαντό. Έχετε δει στις χαλί υφαντό με μακραμέ? Κλωστές και τίματος είναι η κότον περλέ, που σας λέω τώρα, ας πούμε, το βαμβάκι. Αλλά δεν θέλει τις φλός, αυτές που ανοίγουν. Ό,τι ανοίγει και χήνες και ανοίγει. Η βαμβακερή κλωστή κότον περλέ, αν δείτε, έχει μια στυλπνότητα, πάλι θα πω αυτήν την ωραία λέξη, που στριφογυρίζει. Καταλάβατε, δεν ανοίγει. Ενώ τη φλός την παίρνουμε και την ανοίγουμε για να κεντήσουμε. Όποιες έχουν κεντήσει κυρίες, το ξέρουν. Ανοίγουμε τη φλό. Μπράβο, αυτή λέει ο φλός. Η μουλινέ. Λοιπόν, η μουλινέ φλός. Λοιπόν, το ίδιο είναι γι' αυτό. Οι κοτών περλέ όμως έχουν αυτό, το στριφογυριστό, λοιπόν, το ωραίο της κοινότητα, που δεν ανοίγει, που δεν... Να ξέρετε πόσο χρόνια έχω φτιάξει, ποιο να σας πω, το πιο παλιό μου. Εδώ. Θα μου πεις, δεν το βάλεις στη θάλασσα. Όχι, ούτε το μεγάλο μου κόσμο το ακριβό, δεν το βάλω στη θάλασσα. Στη θάλασσα. Τώρα εδώ έχω ένα, μία διαφωνία πάντα, το κόσμημα. Να το σκεφτόμαστε πολύ καλά. Όταν παίρνουμε ένα πολύ ακριβό κόσμο, δεν πρέπει να το σεβόμαστε λίγο. Δεν λέω ότι δεν το σεβόμαστε. Πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο. Μπαίνουν όλα τα κοσμήματα. Άλλο το τη καθημερινότητα. Έχω μια χαντρούλα, έχω ένα αυτό. Μπαίνει τώρα το κόσμο. Πού θέλω να πάω, τι να πω τώρα, σε ένα γάμο. Θα το βάλω στη θάλασσα. Α, ναι. Εντάξει, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ότι... Λέει ο άντρας μου. Μπήκε σφίνα. Ότι. Α, μπορεί να το βάλει από την αρχή. Μπορεί να το βάλει από την αρχή. Εργατόρες, βάλτε από την αρχή να το δουν. Υπάρχουν ατελείωτες εργατόρες για αυτό το μικρό που λέτε λοιπόν στο χέρι. Όταν το φτιάξεις μόνη σου λοιπόν, και θα σου μιλήσω στον ελληνικό, ναι, και θα φας τρεις μέρες να το τελειώσεις και να το βάλεις στο χέρι σου, θα πεις να το βάλω στη θάλασσα. Θα το κοιτάξεις καλά. Ας το βάλω μες στην τζαντούλα της θάλασσας ωραιότερα, πάνω από το μπανάκι μου, να σκουπίσω το χεράκι μου, να ξαναβγώ, να πάω μετά στο μπαράκι ωραιότερα, θα το κοτσάρω. Θα πάρω και το μαρτινάκι μου, τι θα πιω και θα είμαι κυρία. Δεν γίνεται να το βάλεις στη θάλασσα. Γιατί όλοι έχουν θέμα με το υφαντό κόσμο, ότι χαλάει εύκολα. Καθίστε, βρε παιδιά, περιμένετε.
το ακριβό, να σας πω αυτό, γιατί... Ναι, δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα κόσμο. Σας λέω, όλα τα κοσμήματα έχουν τη θέση τους. Λοιπόν, και εγώ τώρα εδώ φοράω ένα από τις κόρες μου τη βάφτιση. Γιατί? Γιατί θα πω στο μπάνιο, θα κάνω και δεν φοράω ένα δικό μου. Γιατί θα ξεχαστώ και θα την κάνω τη χαζομάρα. Δηλαδή, τώρα πιστεύετε ότι οι αρχαίοι λοιπόν που βλέπουμε αυτά τα φοβερά κοσμήματα, να σας πω αυτό, τα φορούσαν στη θάλασσα? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και επίσης να ξέρετε ότι αυτά τα κοσμήματα όλα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα μουσεία δεν υπάρχουν στο μέσο πληθυσμό. Δεν τα φορούσα εγώ. Δεν τα φορούσες εσύ. Δεν τα φορούσες εσύ. Δεν τα φορούσαμε. Εμείς φορούσαμε με κόκαλα, με ξύλα, με φίλτιση, με όλα με πυλό. Όλα με υλικά αυτή τη στιγμή που έχουν εξαφανιστεί. Γιατί αυτά τα υλικά φθήρονται. Μην κοιτάτε τώρα που έχουν προχωρήσει τα πράγματα λοιπόν και μπορούμε με τρόπους να τα συντηρούμε και να τα επαναφέρουμε. Αυτό έχω να πω για το κόσμο. Γιατί έχει λίγο παρεξηγηθεί σε αυτό το κομμάτι το υφαντό κόσμο. Ότι θα πάρω το χρυσό και θα το φορέσω παντού. Λάθος. Δεν το φοράμε και το χρυσό παντού. Δηλαδή, θα μου πεις το χρυσό μου το σταυρό. Okay, να ξέρεις όμως ότι κάποια στιγμή θα πας στον Άγιο Χρυσοχό σου και θα του πεις κάνε μου ένα περασματάκι, όπως και το ασίμι, γιατί μου έχει μαυρίσει, μου έχει πάθει αυτό, μου έχει πάθει εκείνο. Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι θέλετε. Το στιμόνι. Επίσης, ελάτε και να τα δείτε, αφού τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και στους μικρούς μου εδώ. Για το στιμόνι επίσης βαμβάκι. Μόνο βαμβάκι. Μόνο βαμβάκι. Ναι, έχω και εδώ. Εδώ. Εδώ είναι το σχέδιο που θα κάνουμε μάθημα στις 4.30. Λοιπόν, εγώ το έχω κάνει και με χρυσοκλωστή. Βαμβάκι. Τώρα από ό,τι ξέρω είναι sold out, αλλά θέλετε να μιλήσετε κιόλας, μήπως. Μπορείτε να ρωτήσετε αν θέλετε. Για μια φίλη.